Κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα και τις δύο κόρες τους και τη συνάντησή τους με το προεδρικό ζεύγος των Ηνωμένων Πολιτειών, την προσοχή τράβηξε το εντυπωσιακό κολλιέ που φορούσε η Μαρέβα Μητσοτάκη. Το χρυσό κολλιέ είναι μια δημιουργία της πολύ γνωστής Ελληνοϊταλίδας γλύπτριας, ζωγράφου και σχεδιάστριας κοσμημάτων Λίζας Σωτήλη. Η Λίζα Σωτήλη γεννήθηκε στην Αθήνα. Αγαπά από μικρή τις τέχνες, κάνει κλασικές σπουδές στην Ελλάδα για να αποφοιτήσει αργότερα από την Ακαδημία Καλών Τεχνών της Μπρέρα στο Μιλάνο της Ιταλίας. Είναι νέα, όμορφη ταλαντούχα. Στα 18 της γίνεται ήδη γνωστή στους κύκλους των φιλότεχνων και διανοούμενων στην Ευρώπη, από το διεθνές ντεμπούτο της στο Μουσείο του Βερολίνου. Εκεί, ο καθηγητής Ανάς τη χαρακτήρισε παιδί θαύμα. Στην ίδια εκδήλωση η Λίζα θα συναντήσει και τον παγκοσμίου φήμης συλλέκτη ειδών τέχνης Αλέξανδρο Ιόλα. Ο Ιόλας θα τη συστήσει στην αφρόκρεμα των εικαστικών καλλιτεχνών της δεκαετίας του 60. «Ήμουν η μόνη με την οποία ο Αλέξανδρος Ιόλας έκανε αποκλειστικό συμβόλαιο», είχε πει στο mancode.gr. «Τον γνώρισα στο Βερολίνο όταν έκανα την πρώτη μου έκθεση. Εγώ ήμουν μικρή, μέσα στην τρελή χαρά, δεν συνειδητοποίησα τίποτα. Και έχω κρατήσει τον ίδιο χαρακτήρα από παιδί. Είμαι αυθόρμητη, ενεργητική και έχω ένστικτο, το οποίο αφήνω να με οδηγεί πάντα. Έκανα το πρώτο μου ταξίδι στην Αμερική του 70 και ο πρώτος μου πελάτης ήταν ο Νταλή. Επρόκειτο να ανοίξω την έκθεσή μου στην γκαλερί Ιόλας και ξαφνικά μπαίνει μέσα ο Νταλή σε έξαλλη κατάσταση. Μουρμούριζε, ξεφυσούσε. Ο Ιόλας τον πήρε αγκαζέ και ανέβηκαν επάνω. Δεν με σύστησε καν. Ακολουθούσα σιωπηλά και μαγεμένη. Ο Νταλή εξέτασε το έργο μου, στήλωσε το ανάστημά του, τέντωσε το λαιμό του, άρχισε να στρίβει το μουστάκι του, έβγαλε το μονοκιάλι του από την τσέπη, το έβαλε στο μάτι και είπε «Πολύ ενδιαφέρον», με πολλά ρο, ώστε να κάνει εντύπωση στην ομιλία του. Αμέσως αγόρασε τα δύο μεγαλύτερα κομμάτια μου για τη γυναίκα του, την Καλά. Τα βγάλαμε από τις βιτρίνες όπου ήταν κλειδωμένα και τα πήρε έτσι, χωρίς περιτύλιγμα. Η Σωτήλη θα γίνει η νέα βοηθός του Τζόρτζιο Ντεκήρικο στα μεγάλα γλυπτά που του είχε παραγγείλει ο Αλέξανδρος Ιόλας. Ήταν η μόνη που εμπιστευόταν ο Ντεκήρικο για να κάνει ρετού στα έργα του λίγο πριν από το χιτήριο. Παράλληλα, διάσημες γυναίκες της παγκόσμιας ελίτ στρέφουν την προσοχή τους στα εκπληκτικά κοσμήματά της. Οι δημιουργίες της είναι μοναδικές, μαξιμαλιστικές. Επιστήθια κολλιέ, σκουλαρίκια που καλύπτουν όλο το αυτί και μεγάλα δαχτυλίδια από χρυσά ελάσματα. Τα κοσμήματα που σχεδιάζει, πάντα μεγάλων διαστάσεων, φορούν η Βασίλισσα Μαρία Χωσέ της Αβοίας, η Πριγκίπισσα Μπεατρίς της Αβοίας, ο Ρούντολφ Νουρέγεφ, η Κλαόντια Καρδινάλε, η Ανίζη Ραρντό, ο Ρολάν Πετή, Έλληνες εφοπλιστές και μεγιστάνες. Τα γλυπτά, τα έργα ζωγραφικής, τα κοσμήματα, τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού της καλλιτέχνηδος εκτίθενται σε μουσεία καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές σε όλο τον κόσμο. Τα κοσμήματα που δημιουργώ δεν είναι απλώς κοσμήματα. Σαφώς φοριούνται, αλλά είναι μικρογλυπτικοί. Δεν με ενδιαφέρει η κανονικότητα και τα κανονικά ρεύματα, γιατί δεν έχω τίποτα κανονικό πάνω μου, έχει δηλώσει.